στις πιο συμφέρουσες τιμές. ΕΦΕ φωτισμού για χώρους εκδηλώσεων και όχι μόνο. Θηροτηλέφωνα, θηροτηλεοράσεις και ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα. Πώληση χοντρική λιανική. Ηλεκτρογραμμή Ζαλόγκου 3 στα πρώτα φανάρια της Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 87 303. Ηλεκτρογραμμή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Κυβέρνηση Εθνικής Συνεργασίας ή νέα προσφυγή στις κάλπες είναι το ερώτημα που τίθεται την επόμενη ημέρα των εκλογών μετά την χθεσινή ετοιμιγορία των πολιτών. Ο Αντώνης Σαμαράς επέστρεψε πριν από λίγο τη διερευνητική εντολή στον Κάρολο Παπούλια, ενώ αύριο είναι η σειρά του Αλέξη Τσίπρα. Σημαντικές ήταν και οι αλλαγές αλλά και τα μηνύματα που δόθηκαν και στο νομό της Καστοριάς με τον Ζήση Τσικαλάκη και τον Φίλιππο Πετσάλνικο να μένουν εκτός Βουλής. Έτσι, στη Νέα Δημοκρατία έχουμε αλλαγή σκηνικού με τη νέα βουλευτή, την κυρία Μαρία Αντωνίου, να εκλέγεται με 3.204 ψήφους. Πάμε να δούμε τις σχετικές δηλώσεις τις οποίες έκανε χθες, πανηγυρίζοντας ουσιαστικά μετά τα αποτελέσματα των εκλογών. Υποδοχή επεφύλαξαν οι φίλοι της στη νέα βουλευτή Καστοριάς Μαρία Αντωνίου, η οποία εξελέγει με τη Νέα Δημοκρατία. Η βουλευτής έφτασε στο εκλογικό της κέντρο χθες λίγο μετά τις 11 το βράδυ και ευχαρίστησε συγκινημένη έναν προς έναν ξεχωριστά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους νεοδημοκράτες και τους νεοδημοκράτησες του νομού Καστοριάς που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Είναι μεγάλη ευθύνη και θέλει μεγάλη δύναμη για να ανταποκριθείς σε αυτό το δύσκολο έργο του βουλευτή. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά φίλους, γνωστούς που τρέξαν, αγωνιστήκανε. Κάναμε έναν έντιμο αγώνα, έναν ειλικρινή. Και θέλω να δώσω από εδώ και πέρα τον καλύτερο μου εαυτό, έτσι ώστε να φανώ αντάξια της εμπιστοσύνης των πολιτών. Τη δεύτερη λοιπόν βουλευτική έδρα του νομού χάνει το Πασόκ και την κερδίζουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ο νέος βουλευτής είναι ο κύριος Σίμος Κουμπάνης, ο οποίος έλαβε 1.544 ψήφους. Πάμε να δούμε και τις δικές του δηλώσεις. Ότι θα στηρίξει τις απόψεις που προέβαλε προεκλογικά, δεσμεύτηκε ο βουλευτής Καστοριάς Σιμεών Κουμπάνης, ο οποίος εξελέγει με το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο κύριος Κουμπάνης στις δηλώσεις του δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι τον στήριξαν στον αγώνα που έδωσε. Θέλω να ευχαριστήσω για την τιμή που έγινε στο άτομο μου όλους τους Καστοριανούς και τις Καστοριανές που με στήριξαν, ιδιαίτερα τη γυναίκα μου, το παιδί μου, τη μητέρα μου και όλους, όλο το σώμα, όλους τους γνωστούς, άγνωστους αυτή τη στιγμή. Είναι μια μέρα χαράς για μένα προσωπικά, αλλά και μια μέρα περισυλλογής, διότι αυτή τη στιγμή τα προβλήματα τρέχουν και δεν υπάρχουν στιγμές για να καταναλώσουμε σε χαρές. Θέλω να υποσχεθώ στον κόσμο που με ψήφισε ότι θα εγγυηθώ για την ψήφο που μου έδωσε και θα στηρίξω τις απόψεις τις οποίες βγήκα, προέβαλα και θα υπερασπιστώ. Ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα για σας? Όπως παρακολουθήσατε, ήταν ένα αποτέλεσμα που ήρθε με κόπο, με πολύ τρέξιμο, με πολύ ενημέρωση. Θεωρώ ότι ο κόσμος της Καστοριάς, επειδή είναι ανοιχτόμυαλος θα έλεγα, ήταν μπροστά, το κατάλαβε και στήριξε πλέον τη νέα δυναμική αυτού του τόπου.
Τώρα, σε δηλώσεις προέβη και ο Ζήσης Τσικαλάγιας, ο οποίος, όπως βέβαια ήδη γνωρίζετε, δεν εξελέγει τελικά βουλευτής. Ο κ. Τσικαλάγιας απέδωσε τη μη εκλογή του στη στάση που τήρησε κατά την ψήφιση του Μνημονίου. Σεισμό προκάλεσαν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών σύμφωνα με τον Ζήση Τσικαλάγια. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα παίξει καθοριστικό ρόλο και αυτή τη φορά. Τα αποτελέσματα των σημερινών βουλευτικών εκλογών επίσημα πιστοποιούν πως ξεκινάει η νέα μεταπολίτευση. Στη νέα μεταπολίτευση πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει πάλι η μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη που εκφράζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πάλι θα παίξει καθοριστικό ρόλο με πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά. Τα αποτελέσματα και τα ποσοστά φαίνονται συνταρακτικά. Επόμενο είναι 2 χρόνια μνημονίου, 2 χρόνια φτώχειας, ανεργίας και ανέχειας για τον ελληνικό λαό, να εκτρέψουν μεγάλες μερίδες των πολιτών δικαιολογημένα σε διάφορα κόμματα ή κινήματα διαμαρτυρίας. Η Νέα Δημοκρατία όμως και πάλι είναι το κατεξοχήν ευρωπαϊκό κόμμα που με τη στάση της θα σηματοδοτήσει και θα οδηγήσει πρωταγωνιστικά, αλλά φυσικά συνεργαζόμενοι και με τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, για το καλό της Ελλάδος, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι δύσκολη για τη χώρα, αλλά πιστεύουμε ότι αξίζουμε σαν Έλληνες και η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. Ο κύριος Τσικαλάγιας απέδωσε την εκλογική του ήττα στην στάση που κράτησε κατά την ψήφιση του Μνημόνιου. Όσον αφορά τα αποτελέσματα στο νομό Καστοριάς, και αυτά είναι αντίστοιχα με τα πανελλήνια ποσοστά. Όταν δηλαδή 2,5 χρόνια πριν η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά είχε 50% και τώρα είναι στο 30%, και όταν τα κόμματα, κινήματα των ανεξάρτητων Ελλήνων και της Χρυσής Αυγής παίρνουν γύρω στο 20%, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω αυτό το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Μαρία Αντωνίου για την εκλογή της στη θέση της βουλευτού της Καστοριάς. Να της ευχηθώ καλή επιτυχία. Στα πρώτα βήματά της εγώ θα είμαι στο πλευρό της. Τις εμπειρίες που απέκτησα αυτά τα 2,5 χρόνια ενεργούς παρουσία μου στη Βουλή θα είναι στη διάθεσή της. Όσον αφορά την ερμηνεία του αποτελέσματος, πιστεύω ότι αυτά τα 2,5 χρόνια ήμουν ο εαυτός μου, κινήθηκα με γνώμονα την αλήθεια, υπηρέτησα τα συμφέροντα, πιστεύω, των πολιτών της Καστοριάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα το αναλύσουμε το αποτέλεσμα τις επόμενες μέρες, αλλά αν θέλετε σαν κύριο θέλω να σας πω ότι η θαραλέα στάση μου στις 12 Φεβρουαρίου στην ψηφοφορία για το Μνημόνιο, όπου αποφασίζοντας κατά συνείδηση ψήφισα όχι, εκείνη τη στιγμή ίσως έστρεψε εναντίον μου τη μεγάλη μερίδα των αστών της Καστοριάς, των επιχειρηματιών, των πετυχημένων οικονομικά. Και είχαμε το μέρος μου τότε τους πολλούς πολίτες. Μετά, θεωρώντας ότι έπρεπε να συνεχίσω τη μάχη μου για τις ιδέες και τα ιδανικά και τα οράματα που πιστεύω μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, συνέχισα αυτή την προσπάθεια, αλλά αυτό το μήνυμα δεν πέρασε στους πολίτες όπως θα ήθελα, με αποτέλεσμα να απολεστεί η εμπιστοσύνη από πολλούς πολίτες που εκφράζουν αυτό που λέμε την λαϊκή δεξιά. Το αποτέλεσμα είναι δεκτό και αποδεκτό. Εγώ παραμένω στις επάλξεις, της κοινωνίας της Καστοριάς και των πολιτών της. Αυτές λοιπόν και οι δηλώσεις του Ζήση Τσικαλάγια. Πάμε να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τον Αντώνη Παραρά. Αντώνη, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλό και βράδυ. Καλή εβδομάδα. Η επομένη των εκλογών, την οποία συζητούσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πάμε σε εκλογές, όπως όλα δείχνουν. Θα πάρει και την διερευνητική εντολή μετά την επιστροφή της εντολής αυτής από τον κύριο Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία αύριο, Αλέξη Τσίπρας. Θα δούμε τι θα γίνει και μετά. Από ό,τι φαίνεται πάντως είναι δύσκολα τα πράγματα για να μπορέσουν τελικά τα κόμματα να βρουν μια κοινή γραμμή, έναν κοινό παρανομαστή και από εκεί και πέρα, είτε βάζοντας λίγο ένας λίγο άλλος νερό νομίζω στο κρασί τους, να μπορέσουν να βρουν κοινή πορεία. Ούτε λίγο ούτε πολύ νερό φαίνεται τους χωρίζουν πολλά. Νομίζω ότι το μήνυμα Μαριγό το έχουμε καταλάβει όλοι, ότι δεν είναι δυνατόν. Φυσικά η επιθυμία όλων των πολιτών είναι να υπήρχε μία τουλάχιστον οποιοδήποτε συνεργασία, αυτό που λένε κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας κτλ. Είναι πράγματα δύσκολα, δεν μπορούν να γίνουν, δεν μπορούν να επιτευχθούν πιστεύω, γιατί υπάρχουν ήδη από τις προεκλογικές, αν θέλεις έτσι, μέρες, πολλά πράγματα που τους χωρίζουν. Οπότε ποιος να βρει, πού να βρει και τι να υποθεί. Δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό, δηλαδή ο λαός μίλησε, έδειξε ξεκάθαρα το τι ακριβώς επιθυμεί από
εκεί και πέρα πλέον η μπάλα είναι στο γήπεδο όλων των κομμάτων, τα οποία καλούνται ουσιαστικά να υπερβούν τον εαυτό τους. Και όπως επικαλούνται όλα τα κόμματα να λένε ότι στόχος τους είναι η σωτηρία της χώρας, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί όχι το πρόγραμμά τους, το οποίο είναι δεδομένο ότι δεν θα συμφωνεί, όσο μάλλον βεβαίως και με την κατάσταση να είναι τόσο έκριθμη, αλλά από εκεί και πέρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάνοντας λίγο πίσω ο ένας, λίγο πίσω ο άλλος, να μπορέσουν να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Κοίταξε να δεις, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει πίσω σε μερικά ζητήματα, διότι τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, να κάνουν πίσω πάνω σε τι, να πει δηλαδή ο Τσίπρας ότι αναλαμβάνουμε την κυβέρνηση, θα πει ο Τσίπρας, πιστεύω, αναλαμβάνουμε την κυβέρνηση, ελάτε μαζί μας, φεύγει όμως η Ελλάδα από το μνημόνιο. Δεν φεύγει από το ευρώ, καταργούμε το μνημόνιο. Να πει ο Σαμαράς, ναι, πραγματευόμαστε το να μνημόνιο. Πει, όχι, ο Τσίπρας δεν μιλάει για να διαπραγματευτούμε ξανά, φεύγουμε από το μνημόνιο. Αυτό δεν μπορεί να το πει ο Βενιζέλος. Τα μνημονιακά αυτά κόμματα που δυστυχώς μας οδήγησε σε αυτό το αδιέξοδο και σε αυτή την κατάντια, και φαίνεται καθαρά που έχει φτάσει η Ελλάδα εξαιτίας του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτά φαίνονται από τους πολίτες πια, Μαριγό. 18 η Νέα Δημοκρατία και 13 ο άλλος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και στο αντιμνημονιακό μπλοκ, όπως έχει χαρακτηριστεί, ναι, επίσης δεν μπορούν να τα βρουν. Δεν μπορούν να τα βρουν γιατί έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζονται μερικά πράγματα. Κοίταξε όμως τι γίνεται. Θα κάνουμε μερικές επισημάνσεις και μερικά από τα πολύ περίεργα και όχι τόσο δημοκρατικά πράγματα τα οποία γίνονται. Γι' αυτό αντιδρώ όταν ακούω από εκπροσώπους κομμάτων, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, όπως χθες ο κύριος Αναστασίου, καλή ώρα, και από τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις τι γίνεται, δημοκρατική παράταξη. Ψηφίζουν νόμους για να στηρίζουν τον διπολισμό, ναι, και θα σου πω τώρα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Με το μπόνους των 50 ευρώ. Και θέλω να μείνω πραγματικά σε αυτό, διότι την στιγμή αυτή υπάρχουν τρομακτικά παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι δεν ξέρω αν ζούμε σε μια χώρα δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται μέχρι την ώρα αυτή με 18,85%. Είναι μικρά κόμματα και αυτά. Τώρα τα μικρά κόμματα δεν ξέρουμε πόσο τα και ποια θα λέμε. Όταν λέμε μικρά κόμματα τα παίρνουν όλα. Λίγο πολύ όλα. Όλα, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε. Με 18,85% η Νέα Δημοκρατία βγάζει πια 108. Να αφαιρέσουμε αυτές τις 50 είναι 58. Στην Αθήνα νομίζω είναι περίεργα τα παραδείγματα. Θα σου πω τώρα τα παραδείγματα 38 στην Αθήνα. 58 είναι οι έδρες της Νέας Δημοκρατίας. Στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία βγάζει 58 έδρες και 52 ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε δηλαδή σε μια φάση όπου ο ΣΥΡΙΖΑ επίσημα έχει 16,78, έτσι, και είναι πολύ πίσω, έχει 52 έδρες και 108, γιατί κάποιοι αποφασίσανε, τα δύο αυτά κόμματα, άσχετα που είναι εκλογικός νόμου του Παυλόπουλου, ο πρώτος λέει και συν 50 έδρες. Και τον δεύτερο, βάλτε τον ή τον τρίτο. Συν 30 έδρες. Να το πάμε έτσι. Να μην βγαίνει κανείς μετά. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που εξοργίζουν τον ελληνικό λαό. Κουραστήκαμε να βλέπουμε σκάνδαλα, να βλέπουμε περίεργες τέτοιες εκλογικές αποφάσεις για εκλογικούς νόμους, αλλαγές, διάθεση αλλαγής συντάγματος και όλα αυτά. Δυστυχώς δεν είναι και πολύ δημοκρατικά. Στην Αθήνα που είπες, ναι, Α και Β Αθηνών, κοιτάξτε τώρα τι περίπου γίνεται. Έχει ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, 14% στην Β' Αθηνών, νομίζω είναι η Β', έχει 14%, εκλέγει 2 ή 3 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία με 4% εκλέγει 8. Το καταλαβαίνετε. Είναι πράγματα τραγικά, επαναλαμβάνω. Είναι πράγματα τα οποία τα κοιτάς εκ πρώτης όψης ουσιαστικά και ψάχνεις να βρεις ένα τυπογραφικό λάθος. Αν δεν το ξέρεις, αν δεν υπολογίσεις το 50, το μπόνους, άκου τώρα μπόνους. Σαν να παίζεις στοίχημα, σαν να παίζεις το ένα, σαν να είναι κάτι άλλο. Μπόνους λέει 50 έδρες στο πρώτο κόμμα. Δηλαδή αν ο Τσίπρας έκανε την έκπληξη και το 17 που έχει ήταν 18,86 και ήταν πρώτο κόμμα, σήμερα θα είχαμε 110 βουλευτές από Τσίπρα. Καταλαβαίνετε τι θα συνέβαινε. Μια συνεργασία με ένα κόμμα και τελείωνε το παραμύθι. Δεν τα υπολόγιζαν, δεν υπολόγισαν ποτέ, ούτε στον χειρότερο εφιάλτη δεν είχαν δει σενάρια, ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα να είναι στο 18, αυτή να είναι στο 18 ο ένας και στο 13 ο άλλος. Το ΠΑΣΟΚ επίσημα είναι 13,18 και εκλέγει 41 βουλευτές. Με πολλά πρωτοκλασσά τα στελέχη να μένουν εκτός βουλής. Να σου πω ότι μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε, τελειώνει βέβαια όλο αυτό, 108 βουλευτές είναι η Δημοκρατία, ποσοστό 18,85, 16,78 ο ΣΥΡΙΖΑ, 13,18 ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, ΚΚΕ 8,48, 6,97 η Χρυσή Αυγή, 6,11 η Δημοκρατική Αριστερά, με 19 έδρες. Είναι 7 κόμματα στη Βουλή. Και μην απέξω ο Καρατζαφέρης και όλα αυτά βλέπετε ότι δικαιώνεται προς στιγμήν. Γιατί έρχονται εκλογές.
δικαιώνεται προς τιμήν όλο αυτό που είχαμε πει για τα λάθη που κάνανε τα κόμματα του μνημονίου, τα οποία τα έχει καταδικάσει η Ελλάδα. Δείτε, 18 η Νέα Δημοκρατία, 13 το Πασόκ και Λαϊκός Ορθόδοξος κανένα 2-3%. Εκεί πήγαν τα κόμματα αυτά. Εκεί τα οδήγησε, στην μειοψηφία τα οδήγησε η πλειοψηφία των Ελλήνων. Μεγάλα τα ποσοστά της αποχής σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές πανελλαδικά αλλά και στο νόμο της Καστοριάς, και αυτό σίγουρα θα πρέπει επίσης να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Από εκεί και πέρα ανέφερες ότι πάμε ουσιαστικά σε εκλογές. 17 Ιουνίου έχουμε άλλη ημερομηνία. 10 του μηνός νομίζω πάμε ή 17. Ναι, 10 ή 17 Ιουνίου. Και αυτό θα γίνει ως εξής τώρα. Αύριο παίρνει την διερευνητική εντολή ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος είπε θα εξαντλήσει το περιθώριο και των 3 ημερών. Ουσιαστικά τώρα θα δείξει βεβαίως αν θα κάνει όμως. Ναι, βέβαια. Θα δούμε τι θα κάνει, έτσι από εκεί πέρα μετά πάει στο Πασόκ. Είναι λίγο δύσκολο. Ο Τσίπρας φωνάζει όχι στο μνημόνιο. Δεν ξέρω με ποιους μπορεί να συνεργαστεί. Ακόμα και με τον Καμένο δεν αρκεί. Δεν ξέρω αν μπορεί πραγματικά να βρεθεί μια λύση με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Βενιζέλος βάζει έναν όρο και λέει ότι κοίτα, θέλουμε να κάνουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ, αλλά οπωσδήποτε με Κουβέλη και Τσίπρα. Αυτά όλα δεν είναι τυχαία. Αυτά τα πράγματα γίνονται και πρέπει να το υπολογίζουμε και να το ξέρουμε, διότι. Εδώ τώρα μου λένε απλώς ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτος δεν θα έπαιρνε μπόνους 50 ευρών γιατί είναι συνασπισμός κομμάτων. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα τα οποία είναι τρελά με τα μπόνους και δεν νομίζω να το συνεχίσουμε. Γελίο είναι αυτό που γίνεται με τα μπόνους. Λοιπόν, και μακάρι να τους έβγαινε κάτι διαφορετικό με αυτό που υπολόγιζαν για τα δύο κόμματα, για να καταλάβουν κάποια στιγμή ότι δεν μπορούν να μας ελέγχουν πια σε όλα μας. Και μπορούν να νομοθετούν όπως τους συμφέρει. Να νομοθετούν όπως τους συμφέρει. Ουσιαστικά τα δικά τους συμφέροντα. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, Πασό κτλ. Δεν μπορούν. Βάζει θέμα ο Βενιζέλος, να είναι μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι μέσα ο Κουβέλης. Το κάνουν αυτό οπωσδήποτε γιατί ξέρουν ότι εάν συγκυβερνήσουν θα έχουν ίσως την ίδια τύχη με αυτήν που είχε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ναγερμός. Πρέπει να υπολογίζει όμως το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία πως την ίδια τύχη με τον Λαϊκό Ορθόδοξο μπορεί να έχουν οι ίδιοι. Είναι η Δημοκρατία ή το Πασόκ. Όπως και από τα νέα κόμματα, για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες που έδειξαν μια δυναμική ουσιαστικά, ότι και αυτοί θα αντιμετωπίσουν αργά ή γρήγορα, από το κατά πόσο θα φανούν συνεπείς όλα αυτά τα οποία λέγανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα αντιμετωπίσουν επίσης την οργή, αν θέλεις, ή την κρίση του ελληνικού λαού. Δεν σημαίνει κάτι το γεγονός ότι αύξησαν τα ποσοστά τους. Ο κόσμος μίλησε, όπως είπαμε, και νομίζω ότι από τη στιγμή που έκανε την αρχή, από εδώ και πέρα, όλοι θα είναι υπόλογοι όλοι στον κόσμο. Όπως όφυλα να το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, βέβαια να πούμε ότι με τη Χρυσή Αυγή είχαμε ένα πολύ περίεργο γεγονός σήμερα. Το οποίο, Αντώνη, εμένα τουλάχιστον με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Ναι, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και πολύ κακό αυτό το οποίο είδαμε. Το γέρθητε κτλ. Σηκωθείτε. Όποιος δεν σηκωθεί θα περάσει έξω κτλ. Υπάρχει μια δικαιολογημένη φυσικά αγανάκτηση από πολλούς, δεν μόνο από τη Χρυσή Αυγή, για την στάση και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα. Έτσι όπως τα αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης, είναι τραγικό καμιά φορά αυτό που γίνεται, είναι προκλητικό αυτό που γίνονται, τα παιχνίδια όπως παίζονται. Από εκεί πέρα όμως, όλη αυτή την ιστορία θεωρώ ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει. Δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει σε κάποιον να σηκωθεί. Ναι. Τι σημαίνει να σηκωθεί, επειδή μπαίνει ένας πολιτικός αρχηγός, αν είναι δυνατόν. Επειδή κατά καιρούς έχουν γίνει πολλά περίεργα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς, που ενδεχομένως. Καμιά φορά λέμε τώρα, ήταν μέσα 10-15 εργαζόμενοι δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ. Τι σχέση έχουν αυτοί, εκπροσωπούν φυσικά τα μεγάλα, τα κανάλια ή κάτι άλλο. Ίσως οι ευθύνες να αναζητηθούν σε αυτούς που καθορίζουν την πολιτική των καναλιών ή των μέσων ενημέρωσης και όχι σε εργαζόμενους. Τραγική εικόνα και νομίζω απαράδεκτο αυτό που είδαμε. Ναι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να το επικροτήσει. Ό,τι έχει να κάνει πάντως με τα κανάλια, νομίζω ότι αρκετά από τα μεγάλα κανάλια, όπως είχαμε συνηθίσει και τα μεγάλα κόμματα ουσιαστικά, πήραν και αυτοί αρκετά μηνύματα και μαθήματα κατά τη χρησιμοποίηση. Θα πάρουμε όλοι οι Έλληνες. Θα πάρουμε πολλά μηνύματα. Να δούμε λίγο τοπικά τα αποτελέσματα. Έχουμε τελειώσει με τα αποτελέσματα στον ομό Καστοριάς. Λοιπόν, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με ένα ποσοστό 29,76%. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η εικόνα που έρχεται από την Περιφερειακή Ενότητα. Το ΠΑΣΟΚ που έχει περάσει πια στην ιστορία για πρώτη φορά να χάνει βέβαια και την έδρα, είναι στο 4.344 ψήφους. Το ποσοστό του, γιατί είναι τρίτο κόμμα, είναι στο 12,87%.
Λοιπόν, με τη σειρά που τα έχουν εδώ, Πασόκ λοιπόν 12,87, Νέα Δημοκρατία 29,76, το ΚΚΕ στο 5,26, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 2,86, ο ΣΥΡΙΖΑ με 11,2, θέλω να σταθούμε λίγο στις ψήφους, 3.780, δηλαδή κοντά στις 4.000, το Πασόκ λίγο πάνω από τις 4. Θέλω να σου πω ότι η εικόνα του exit poll που δώσαμε για Νέα Δημοκρατία, Ανεξάρτητους Έλληνες, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι πολύ κοντά σε αυτό. Γιατί κοιτάξτε, το ποσοστό αυτό, το ΠΑΣΟΚ παίρνει 12,87 και ο ΣΥΡΙΖΑ 11,2. Και την σειρά που δώσαμε, στα όρια στατιστικού λάθους, συν 1-2 περίπου τις 100, πέσαμε μέσα ακόμη και στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναπτύξει πολύ τη δύναμή του. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την τρίτη και τέταρτη θέση σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά, νομίζω για το ΠΑΣΟΚ καθοριστικό ρόλο για την τρίτη θέση έπαιξε η πόλη της Καστοριάς που κατά. Κρίνησε ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί την πτωτική του πορεία, ουσιαστικά την τέταρτη θέση, την επέβαλε η περιφέρεια σε σχέση με το. Σωστά, σωστά, βέβαια. Έτσι ακριβώς πήγε και γι' αυτό λέμε ότι και όλη αυτή η προσέγγιση που κάναμε από ένα exit poll το οποίο παρουσιάσαμε χθες στις 7 και επαναλαμβάνω, δώσαμε από τις 7 η ώρα κάτι απίστευτο για πολλούς, παρότι από τις 4.30 περίπου η ώρα που είχαμε τελειώσει την καταμέτρηση ξεκίνησαν τα τηλεφωνήματα και συνομιλούσαμε με κάποιους για αποτέλεσμα. Δεν πίστευαν κάποιοι, ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, ότι έχουμε ήδη με δείγμα 300 ατόμων ένα αποτέλεσμα που δίνει το ΠΑΣΟΚ να μένει εκτός. Δεν το πιστεύανε. Τα στελέχη εμείς του ΠΑΣΟΚ σε τοπικό επίπεδο δεν πίστευαν ότι θα έπαιρνε. Δεν πίστευαν γενικά τίποτα. Ναι, εντάξει, λογικό είναι αυτό να μην πιστεύουν, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα οποία πρέπει να βλέπουμε είναι αυτά τα οποία δίνει ένα αποτέλεσμα, έτσι, το οποίο δεν αμφισβητείται. Λοιπόν, να δούμε τα υπόλοιπα. Να πούμε λοιπόν τα υπόλοιπα. Αλλά παραλαμβάνω ένα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι καταγράψαμε τις έδρες, που πάνε οι έδρες και τη δυναμική που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που κόντεψε να περάσει και το ΠΑΣΟΚ. Είπαμε λοιπόν για ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Συμμαχία Ντόρα Μπακογιάννη, 569 ψήφοι, 1,69. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό για τον κύριο Γουμενάκη, τον υποψήφιο που ήταν ο μοναδικός υποψήφιος που ήταν όπως βλέπουμε με την κυρία Μπακογιάννη και έφερε 569 ψήφους και 1,69. Είναι σημαντικό γιατί αν δείτε άλλα κόμματα με 4 υποψήφιους είναι πολύ πιο κάτω ή λίγο πιο πάνω. Αυτό λοιπόν το κρατάμε ως ένα σημαντικό ζήτημα. Δημοκρατική Αριστερά 3,93, η Κοινωνική Συμφωνία με 1,08, η Οικολόγοι Πράσινοι με 1,34, Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή στην Καστοριά 7,56, δηλαδή σε ψήφους 2.551, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες που είναι το δεύτερο κόμμα πια στον ομό Καστοριάς 13,59. 4.587 ψήφους οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για τους Ανεξάρτητους Έλληνες στο Ρωμό Καστοριάς, όπως φυσικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ είναι 243 ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ έχασε την έδρα για 243 ψήφους, 125 περίπου, 120 ψηφοδέλτια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι σημαίνει ένα μάθημα πολιτικό για να δούμε και πώς στείνονται τα υποψήφια ψηφοδέλτια. Στο ΠΑΣΟΚ μετράνε νομίζω πολλά και τα, όπως το σχολίαζε χθες και ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Σαββόπουλος, τα πολλά ασταύρωτα ουσιαστικά ψηφοδέλτια, και αυτό είναι επίσης ένα ξεχωριστό μήνυμα που τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε τοπικό επίπεδο και οι υποψήφοι του ψηφοδελτίου οφείλουν επίσης να το δουν και να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Τα δεδομένα, Αντώνη, κοίταξε, τα οποία Μαργό, αν μου επιτρέπεις, θέλω να δώσω 2-3 στοιχεία για το τι κάνανε τα κόμματα στους δήμους, στην Καστοριά, στον Εστόριο και στο Άργο Σορεστικό. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, πόσο κοντά, επαναλαμβάνω, είμαστε σε αυτήν την προσέγγιση για την πόλη της Καστοριάς. Είμαστε ακόμη πιο κοντά, βλέποντας τα αποτελέσματα για το τι έχει συμβεί στην πόλη, μέσα στον Δήμο της Καστοριάς. Η Νέα Δημοκρατία είναι με 28,57, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεύτερο κόμμα στο Δήμο Καστοριάς με 14,76, 12,58 είναι το ΠΑΣΟΚ και 11,36 ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αντιλαμβάνεστε ποια είναι η σειρά. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε λίγο αν θέλεις τι έχει γίνει και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα, δηλαδή στους υπόλοιπους δήμους, έτσι απλά και μόνο για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Στον Δήμο Άργους Ορεστικού η Νέα Δημοκρατία έλαβε 30,18, το ΠΑΣΟΚ 13,01, ΣΥΡΙΖΑ 11,98, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι
Τέταρτη με 11,55, η Χρυσή Αυγή 7,16, το ΚΚΕ 6,23. Mm-hmm. Εδώ βλέπετε το Πασόκ είναι δεύτερο, η Ανεξάρτητη είναι τέταρτη και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην τρίτη θέση. Στο Δήμο Νεστορίου. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το Δήμο Νεστορίου. Η Νέα Δημοκρατία στον Δήμο Νεστορίου έχει 36,94, το ΠΑΣΟΚ 14,10, Ανεξάρτητοι Έλληνες 11,47, ΚΚΕ 7,74, ΣΥΡΙΖΑ 7,68, Χρυσή Αυγή 6,11. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το όνομά μας, τα δεδομένα μας είναι δύο. Έδρα στη Νέα Δημοκρατία και Ανεξάρτητους Έλληνες. Πηγαίνουμε όμως σε εκλογές. Τι γίνεται από εδώ και πέρα και σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία, αλλά και στο αν έχουμε αλλαγή δεδομένων, εφόσον υπάρξει δεύτερη προσφυγή στις κάλπες, για την περιοχή μας. Λοιπόν, άρα ναι, αυτό είναι τώρα ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς πολίτες. Κάποιοι μου λένε με τα μηνύματά τους εδώ να δώσουμε και σταυρούς. Θα τα πούμε στο τέλος αυτά, ίσως. Σταυρούς έχουμε τελικά αποτελέσματα, τουλάχιστον για τα 3-4 πρώτα έτσι κόμματα. Έχουμε όλη τη λίστα, αλλά στον alfa.fm.gr μπορείτε να τα δείτε όλα αναλυτικά. Σε ό,τι έχει σχέση με αυτό το σημαντικότερο θέμα της επόμενης μέρας, οδηγούμαστε, φαίνεται, σε εκλογές. Τον άλλο μήνα ξανά. Εκεί λοιπόν τώρα τι γίνεται. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχω διαβάσει από τον εκλογικό νόμο, θα πάμε σε εκλογική αναμέτρηση, Μαριγό, αλλά με τα δεδομένα που έχω εγώ, δεν πάμε σε σταυρό. Δεν ψηφίζουμε βουλευτή. Αυτό βέβαια είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα πρέπει, για παράδειγμα, η Μαρία Αντωνίου, που είναι βουλευτής Καστοριάς, μαζί με όλο τον κομματικό μηχανισμό, να κρατήσουν τα ποσοστά. Α, και να σου πω κι άλλο, 52 νομοί και τα λοιπά, πώς είναι σε όλη την Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυξήσει πουθενά τη δύναμή της. Είναι από τα περίεργα των αριθμών, πουθενά. Κόμμα αντιπολίτευσης σε όλη την Ελλάδα, αντιπολίτευσης ήταν, δεν έχει κάνει μία αύξηση σε κανένα σημείο της Ελλάδας. Αυτά κρατήστε τα, γιατί υπάρχει μία κατάρρευση, την οποία όσο μελετάμε, όλο εντυπωσιακά ευρήματα έχουμε. Σε ό,τι έχει σχέση τώρα με αυτό το πράγμα των εκλογών, θα πρέπει να κρατηθεί η Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να παλέψουν τα άλλα κόμματα να κερδίσουν σε έναν μήνα τις εκλογές ή να αυξήσουν ποσοστά. Τι γίνεται τώρα. Στο νομό Καστοριάς έχουμε Μαρία Αντωνίου, βουλευτική έδρα Νέας Δημοκρατίας. Αν η Νέα Δημοκρατία έρθει δεύτερο κόμμα, θα χάσει την έδρα, εφόσον γίνουμε μονοεδρικοί. Υπάρχει λοιπόν και ένα ακόμη ζήτημα. Λέγεται λοιπόν ότι από τις 13 Μαΐου και μετά, μεθαύριο, ο νομός Καστοριάς, λόγω της περσινής απογραφής, που έδειξε κάτω από 50.000 κατοίκους, οι πονηρούλιδες για να μπορέσουν να βάλουν τα χαράτσια μετά, με τα τετραγωνικά μέτρα. Λοιπόν, με βάση λοιπόν την περσινή, θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι ενδεχομένως γίνεται μονοεδρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε μία έδρα. Θα την πάρει το πρώτο κόμμα. Όποιο είναι αυτό. Είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα είναι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΠΑΣΟΚ και όποιοι άλλοι ΣΥΡΙΖΑ που θα θελήσουν να κάνουν κάτι άλλο εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν είμαστε μία έδρα, θα έχουμε μία έδρα. Αν έχουμε μία έδρα, σημαίνει, και τη χάσουν παράδειγμα την επόμενη φορά οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, ότι ο κύριος Σίμος Κουμπάνης, ο βουλευτής, ο δεύτερος του νομού Καστοριάς, θα είναι βουλευτής ρεκόρ, με ρεκόρ 30 ημερών. Θα είναι λιγότερο οι μέρες της βουλευτικής του πορείας, ακόμα και αυτής του Καπαχτσή, στην οικουμενική κυβέρνηση 89-90, που ήταν κανένα 6 μήνες. Λοιπόν, αν είναι μονοεδρική, έχουμε μεγάλο θέμα. Ποιος, τι κτλ. Με προβάδισμα τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Αν έχουμε τώρα δύο, είναι δύο οι έδρες, εννοείται και πάλι το πρώτο και δεύτερο κόμμα. Τώρα, το πώς θα φτάσουμε σε αυτή την ιστορία και το τι θα γίνει, εδώ υπάρχουν εκπλήξεις. Καταρχήν να πούμε ότι θα είναι με λίστα. Κυκλοφόρησε ένα σενάριο και το δίνουμε λίγο αναλυτικά όλο αυτό, γιατί όλοι αυτό αναρωτιούνται σήμερα. Ναι. Τηλεφωνούν πολύ και ρωτάνε και εμάς. Και βρέθηκε ένα ζήτημα, Μαριγό, που λέει ότι δεν θα είναι με λίστα αν δεν ορκιστεί η κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει δηλαδή ορκωμοσία, δεν έχουμε νέα βουλή. Πώς θα ορκιστεί η κυβέρνηση όταν δεν υπάρχει? Τη στιγμή αυτή είναι εκλεγμένη. Απλά δεν μπορούν να κάνουν σωστά την κυβέρνηση κτλ. Λέγεται ότι αν δεν ορκιστεί η κυβέρνηση, θα πάμε σε εκλογές, αλλά θα έχουμε ξανά σταυροδοσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί. Η αίσθηση δική μου και κάποιες επικοινωνίες που είχα, τεκμηριωμένες απαντήσεις μου δόθηκαν εμένα, απλά κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως δεν είναι έτσι, είναι ότι ορκιστεί, δεν ορκιστεί, πάμε με λίστα. Αυτό γνωρίζω εγώ. Αυτό μας ανέφερε χθες και πάντως και ο Νίκος ο Παναγιώτου. Έτσι, δεν πάμε με σταυρό. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι εφόσον δεν πάμε με σταυρό, να ξέρετε, πάρα πολλοί
πολύ μεγάλες θα είναι οι απώλειες ενδεχομένως των κομμάτων, πολύ μεγάλες, διότι οι εκλογές αυτές που είχαμε χθες και αυτές που θα έχουμε ήταν και είναι εκλογές προσώπων. Τα κόμματα προκαλούν απέχθεια, τα πρόσωπα είναι αυτά που κράτησαν, έστω και με τα πολύ δραματικά ποσοστά με τα οποία, παράδειγμα, έχει εκλεγεί βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Σας θυμίζω ότι η Αντωνίου την τελευταία φορά που έχασε, την προηγούμενη, είχε πάρει κανένα 2.500 ψήφους και τώρα με 3.200 είναι βουλευτής. Η Μπουζάλη, ας πούμε, είχε βγει με 6.500, πόσο είχε βγει, φανταστείτε, και τώρα οι αριθμοί των δύο βουλευτών, των πρώτων, Μαγαϊού και Αντωνίου, δεν φτάνουν αυτά που είχε τα ποσοστά οι προηγούμενοι κτλ. Τέλος πάντων, είναι, μην πάμε τώρα στα ποσοστά του Αγγελή που είχε πάρει 13.000, τώρα η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή και των τεσσάρων μαζί δεν φτάνουν.